Καλησπέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Καλώς ήρθατε λοιπόν σε ντουκάρες μου σε ένα ακόμα βίντεο review εδώ στην υπερδιαγαλαξιακή καναλάρα που λέγεται Σήμερα νομίζω έπεσε πρώτο στο τραπέζι το τι θα γίνει. Η κάμερα το πιάνει, μπορεί, το δείχνει, το έχει. Σήμερα σας έχουμε άλλο ένα gaming combo, μόνο που αυτό είναι δικό μας. Δικό της συγκεκριμένα. Και έχουμε ένα gaming combo πολύ ωραίο με πληκτρολόγια, με ποντίκια, με mousepad, με ακουστικά, με όλα. Λοιπόν, ποια είναι η εταιρεία? Αγαπημένη Zero Ground. Αγαπημένη διότι στην κατοχή μου έχω το ποντίκι της Zero Ground, το Sorin, το οποίο με έχει βγάλει ασπροπρόσωπο. Οπότε θεωρώ ότι το συγκεκριμένο κόμπο και τα συγκεκριμένα περιφερειακά νομίζω ότι θα σε βγάλουν στο πρόσωπο για ένα πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Λοιπόν, λέγεται Σουμικό. Δεν ξέρω Ιαπωνέζικα να πω την αλήθεια. 4-in-1 Gaming Kit. Και βλέπετε εδώ, να το δείξεις. Το πρώτο RGB keyboard. Λοιπόν, εξωτερικά. Μισό λεπτό να φτιάξω λίγο την τσέπη μου. Συγγνώμη γιατί μου φεύγουν τα λεφτά από τα donate που δεν κάνετε. Πάρα πολλά πράγματα βλέπω από εδώ πίσω. Dimensions και, γενικά ρε παιδί μου, specs για όλα τα τέτοια. Τα οποία θα τα πούμε και στη συνέχεια του βίντεο. Μας λέει ότι περιέχει το keyboard, το gaming mouse, το gaming headset, gaming mouse. Πάντα όλα gaming. Είναι το mouse που γίνεται ένα gaming, δεν ξέρω. Από τη στιγμή που δεν έχει RGB. Αυτό να δηλωθεί. Αλλά it's ok. Λοιπόν, Zero Ground παντού, Zero Ground φωτογραφίε, Zero Ground παντού. Πάμε να το ανοίξουμε για να δούμε λίγο όμως τι γίνεται μέσα. Λοιπόν, για χάρη του βίντεο το έχουμε ξαναπακετάρει. Για να είμαστε ειλικρινείς. Διότι χρησιμοποιήθηκε, θα πρέπει να βγει και μια άποψη. Headset. Θα τα πω σωστά αυτή τη φορά και όχι όπως το giveaway. Λοιπόν, headset. Θα τα αφήσω στην άκρη σιγά σιγά. Εντάξει, λοιπόν. Headset. Τι άλλο έχω. Ένα ποντίκι κάπου εδώ ζει, να το. Ποντικάκι. Μισό, γιατί εμφανίζονται πράγματα. Δεν σε πειράζει που τα πετάω τώρα, ε. Καλά και να σε πειράζει, δεν έχεις και επιλογή. Θα πετάξω το. Τι έχουμε. Άμα δεν είναι zero ground το ποντίκι, zero ground το mousepad, τι τώρα είναι. Zero ground. Αλήθεια τώρα. Βγήκε και το πληκτρολόγιο. Δηλαδή έπρεπε να το θάψει. Not bad. Λοιπόν, ένα-ένα. Κλείνουμε το σημαντικότερο που είναι το κουτί, διότι αυτό πάντα, όπως ξέρετε, σε κάθε προϊόν το βάζω δίπλα μου. Γιατί. Για να συντροφεύει, Δημήτρη μου. Γιατί με συντροφεύει. Να λοιπόν ο άνθρωπος που ξέρει, θα μείνεις μαζί μου. Τα υπόλοιπα θα τα πάω λίγο στην άκρη. Με τι θέλετε να ξεκινήσω? Με το πληκτρολόγιο που έχει μπροστά σου. Με το πληκτρολόγιο που έχω μπροστά μου. Οπότε όλα τα υπόλοιπα. Πέρα τα λοιπόν, θα ξεκινήσω λοιπόν με το πληκτρολόγιο. Πάρα πολύ ωραίο mousepad. Όχι ρε χαζουλιά. Μου είπατε με το πληκτρολόγιο. Θα ξεκινήσουμε με το πληκτρολόγιο. Τι είμαι, αδύναμος. Να μιλήσουμε λίγο σοβαρά. Να μιλήσουμε λίγο αντικειμενικά. Θέλω να μου πεις μέσο όρο τιμής. Μέσο όρο. Δεν με αφορά να πούμε ότι κάνει τόσο ή από συγκεκριμένο μαγαζί, δηλαδή θα μπει κάποιο στο Scrooge. Θα αναζητήσει το Zero Ground, το Σουμικό, δεν ξέρω πώς λέγεται. Και θα δει έναν μέσο όρο. Κοντά στο 40. Κοντά στο 40. Οπότε μιλάμε για ένα budget combo, gaming combo. Ωραία. Κοντά στο 40. Με μέσο όρο στο 40. Πράγμα που σημαίνει ότι οι απαιτήσεις μας είναι κάπου στη μέση. Στα μπαμ τι βλέπω για το πληκτρολόγιο. Είναι πλαστικούρα από την άποψη πια όμως όλο το frame είναι πλαστικό. Οκ, κανένα θέμα. Σκοτώνει άνθρωπο να το φάει στο κεφάλι, οπότε δεν έχουμε θέμα σε αυτό. Στα μπαμ επίσης καλώδιο το οποίο δεν είναι υφασμάτινο, it's ok. Δεν έχουμε χρυσή απόλυξη, αλλά it's ok και αυτό. Τι θετικό έχει? Είναι μεμβράνης. Είναι μεμβράνης, οπότε δεν πρίζει. Μη το πεις. Δεν σπάει νεύρα. Του τύπου. Είναι το μικρόφωνο κοντά στο και πληκτρολόγιο. Κλίκι. Γιατί αυτή τη στιγμή τώρα. Τίποτα. Λοιπόν, κλινικά νεκρό θα πω εγώ. Έχει RGB. Θα το δείξουμε. Θα το δείξουμε και το RGB. Θέλω όμως να μου κάνεις μια διευκρίνηση. Θα το δείξουμε. Επειδή εγώ εδώ βλέπω ότι ανάβουν όλα τα χρώματα. Ανάβουν όλα τα χρώματα ή μπορώ να επιλέξω χρώμα? Είναι σταθερό.
Είναι σταθερό. Έχω mode και τέτοια. Είναι σταθερό. Ένα κουμπάκι το οποίο είναι για να ανοίξει το rainbow και ένα για να τα κλείσει. Μου κάνει. Τουλάχιστον αυτό έχω δει μέχρι τώρα. Μου κάνει, θα τα φτιάξουμε όλα και θα τα δούμε όλα. Είναι πλαστικό. Έχει όμως ποδαράκια που τα σηκώνεις λίγο ελαφρώς. Κάτσε λίγο εκεί. Οπότε παίρνει μια κλίση θεωρητικά για να σε βολέψει στο γράψιμο. Είναι full keyboard, δηλαδή δεν είναι ότι λείπει τον unlock. Το έχει όλο, είναι όλο το set. Και το θετικό είναι από ό,τι βλέπω και καταλαβαίνω ότι εκτός ότι υπάρχει το backlight, ωραία, από πίσω γενικά στο πληκτρολόγιο, φωτίζουν και τα γράμματα και τα νούμερα. Πολύ μεγάλο σύνδεσμο, διότι όταν υπάρχει πίσω σκοτάδι νύχτα μέσα στο δωμάτιο και φωτίζει. Όταν κάθεσαι 4 ώρα στο PC. Όταν κάθεσαι 4 ώρα στο PC για να κάνεις edit βίντεο το οποίο πρέπει να βγει την επόμενη. Ή να μιλήσεις με Αργεντινή. Δεν κρίνω και καλά κάνει. Χρειάζεται. Και βλέπω ότι έχει και εδώ στο πλάι του RGB. Θα το δούμε. Αν και σίγουρα φωτίζει και το λογότυπο της Zero Ground. Είμαι σίγουρος για όλα αυτά που λέω. Οπότε με άριστα το 10 λόγω και σχέση ποιότητας τιμής. Ξαναλέω έτσι για να είμαστε καλυμμένοι. Μπορώ να του βάλουμε ένα χαριτωμένο 7. Ένα χαριτωμένο 7. Δέχεσαι. Ναι. Δέχεσαι. Φεύγουμε από το πληκτρολόγιο, το αφήνουμε εδώ πίσω στον μπάγκο. Και περνάμε στο ποντικάκι. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ όμορφο από την άποψη πια ότι είναι μαζεμένο, δεν είναι κανένας όγκος. Το δικό μου είναι πιο μεγάλο. Το ποντίκι. Πάλι τα ίδια θα έχουμε τώρα. Sorry, παιδιά, εντάξει. Το μέγεθος παίζει ρόλο, δεν μιλάει, δεν παίζει. Ας μας απαντήσει κάποιος υπεύθυνα. Το μέγεθος δεν παίζει ρόλο. Εκτός αν έχεις την τεχνική. Θα μου πεις αυτά τα λένε όσοι έχουν. Τέλος πάντων, λοιπόν, ξεφύγαμε λίγο πάνω στο θέμα του review. Λοιπόν, ποντίκι όμορφο, ωραίο, χαριτωμένο, μικρούλι, συμπαθητικούλι, μαζεμένο. Πες το μου μία. Δεν έχει μπίλια από κάτω. Δεν έχει μπίλια από κάτω. Να πω κάτι που δεν μ' άρεσε τόσο. Θα μου πεις, δώσ' μου ένα λεπτάκι. Πω από το φωτισμένο πρέπει να είναι ακόμη πιο. Φωτισμένο θα είναι πάρα πολύ ωραίο, διότι βλέπω ότι έχει σχεδόν περιμετρικά RGB. Σίγουρα το σήμα είναι RGB. Okay, δεν το τέτοιο. Στη ροδέλα δεν ξέρω, έχει κάπου, φαίνεται. Τέλεια. Λοιπόν, έχουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 δεν έχουμε. 6 βλέπω τουλάχιστον εγώ εδώ. Λοιπόν, 6 πλήκτρα, εκ των οποίων θεωρητικά ρυθμιζόμενα τα πλαϊνά. Το κουμπάκι εδώ πάνω είναι για τα DPI. Το οποίο τώρα, μισό λεπτό. Μισό. 800, 1200, 1600, 2400. Τιμιότατο. Τιμιότατο. Επίσης, Νίκο, ναι, όχι, δεν έχει μπίλια από κάτω. Πλέον έχουμε περάσει σε άλλη εποχή, οπότε δεν νομίζω. Καλωδιάκι, παραμένει γυρνώντα στο προφίλ. Δεν σου θα σου βάλω υφασμάτινο. Κόψε τον κόλο σου. Μισό λεπτό. Και η απόλυξη κλασική USB 2. Παρακαλώ. Το μόνο αρνητικό που έχει το ποντίκι είναι ότι παρά είναι λεπτό το καλώδιο. Δηλαδή, αισθάνομαι ότι μπορεί να. Να κοπεί, αποκλείεται. Απλά επειδή είναι και ελαφρύ. Αρνητικό λοιπόν, θεωρείς ότι είναι πολύ λεπτό το καλώδιο του. Οκ, αυτό είναι προσωπική τέτοια του καθενός και από τη στιγμή που είναι δικιά σου, τη δέχομαι γιατί εσύ το χρησιμοποιείς. Δεν παίζει σοκ. Αυτό δεν είναι τόσο σημαντικό το τέτοιο το πόσο χοντρό μπορεί να είναι ένα ποντίκυλο, ένα καλώδιο. Αλλά, σίγουρα Δημήτρη μου, αλλά δίνει και ελαφρύ ποντίκι. Οκ, ίσως και αυτό σου φαίνεται ότι. Έχει θέμα δηλαδή με το καλώδιο, οπότε μπορεί να στο δημιουργεί το βάρος του. Γιατί όντως, δώσουμε ένα λεπτό ξανά, θα σου πω αμέσως, διότι είναι 92 γραμμάρια. 92 γραμμάρια ποντίκι. Πούπουλο. Δηλαδή για τους gamer που είναι απαιτητικοί σε FPS παιχνίδια, τα 92 γραμμάρια, διόρθωσέ με αν κάνω λάθος φίλε μου Νίκο, είναι από το βάρος το οποίο θα το επέλεγαν με κλειστά μάτια. Θα το δούμε και αυτό αργότερα φωτισμένο. Φεύγει και το ποντικάκι. Ναι. Όπως το έχω πιάσει. Ναι. Ένα mousepad. Λοιπόν, το λογότυπο της Zero Ground, πάρτο. Το Transformers είναι αυτό, δεν είναι. Λοιπόν, το λογότυπο της Zero Ground, rubber, όπως λέει και στο τέτοιο, λαστιχένιο, θα μου πεις λογικό είναι, οκ. Ωραίο βεντούζωμα, η αλήθεια είναι αυτή, δηλαδή. Καλό grip. Μεγάλο, ωραίο. Το περίμενα πολύ πιο μικρό. Όχι, είναι
πολύ ωραίο μέγεθος. Και σε σύγκριση κιόλας, να το πάμε λίγο συγκριτικά, με το συγκεκριμένο ποντίκι που είναι, ξαναλέω, μικρό και μαζεμένο. Μπορείς να πάρεις ένα πλάνο, σε παρακαλώ, εδώ πέρα, έτσι. Αυτό εδώ. Το μέγεθος, δηλαδή, πόσο καλύπτει, πόσο χώρο έχει να παίξει. Επειδή πρόλαβα και το χρησιμοποιώ και εγώ πολύ λίγο, βέβαια, σχέση με την ασπασία. Ναι, ναι, ναι. Είναι τα μάμ. Είναι τα μάμ. Λοιπόν. Άρα λοιπόν, λογότυπο Zero Ground πάνω αριστερά. Το όνομα του Bundle. Σουμίκο, Σουμίκο, Σουμικό. Πείτε το πως θέλετε, δεν με αφορά εμένα. Το λογότυπο του Zero Ground απλά πλώνει το και απέριτο. Δεν έχει κάτι. Έχει πολύ ωραίες ότι είναι ραμμένο στις άκρες. Έτσι, μπορούμε να το δείξουμε. Τέλειο. Τέλειο, τέλειο. Άμα έχει επαγγελματία κάμερα, μάλλον. Τι ξέρει. Ω, κάτι εδώ που μου άρεσε. Είδες κάτι που σου άρεσε. Δεν έπιασε η ούλτη. Λοιπόν, κάτσε μισό να γίνουν όλα τα τεστ. Μ' ακούς. Δώσουμε ένα λεπτάκι, σε παρακαλώ. Ναι. Πόσα αγκούρια χωρά. Μ' ακούς. Ναι. Ναι, σ' ακούω. Δεν πρέπει να απομονώνει τόσο πολύ όσο τη Σπάρταν. Δεν απομονώνει όσο τη Σπάρταν, το οποίο έχουμε κάνει το review. Και πού θα βγει αυτό, Δημήτρη μου. Κάπου εδώ. Ναι. Κάπου εδώ τώρα περνάει. Ουί! Και εκτός αυτού, μια παρατήρηση δικιά μου. Δεν είναι, τουλάχιστον για τα δικά μου θέλω, τόσο σφιχτό όσο πρέπει. Από ποια άποψη. Σε σύγκριση με τη Spartan, ωραία, επειδή τώρα αυτό το έχουμε πιο πρόσφατο, γι' αυτό το πάω λίγο συγκριτικά. Σε σύγκριση με τη Spartan, καθότανε πάνω στο κεφάλι, just, ωραία, όμορφο, χωρίς να πιέζει, χωρίς τίποτα. Αυτό εδώ δεν πιέζει. Okay, έτσι, εννοείται ότι δεν κουράζει, δεν πιέζει. Αλλά. Δεν το νιώθω και σίγουρο πάνω στο κεφάλι μου. Εγώ. Εγώ, στο δικό μου κεφάλι, έτσι. Σαν χαλαρό, σαν ξεκυλωμένο. Ναι, αλλά είναι ανάλογα το κεφάλι. Προφανώς. Μπράβο. Εννοείς ότι είναι καράφλας. Άλλοι έχουν αυτή την ιδιότητα. Γράψε στα comment. Άλλοι έχουν αυτή την ιδιότητα. Συγγνώμη λίγο. Μπερδεύεσαι με το κάμερα, μάνε. Εγώ είμαι άλλος. Anyway, προφανώς παίζει ρόλο το κεφάλι που τα φοράει. Εννοείται. Απλά λέω ότι στο δικό μου κεφάλι δεν τα νιώθω. Δεν είμαι safe. Πάμε να σας τρελάνω τώρα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά, γιατί εννοείται ότι δεν τα θυμάμαι, αλλά γι' αυτό έχω το κουτί εδώ πέρα για να σας τα πω. Λοιπόν, το μόνο που θυμάμαι βασικά ψέματα είναι ότι παίζουμε στα 20Hz μέχρι 20.000Hz στη συχνότητά του. Από εκεί και πέρα δεν έχω την παραμικρή ιδέα. Δώσουμε ένα λεπτό, σηκώνεις χέρι να πεις μάθημα, δώσουμε ένα λεπτό. Δώσουμε ένα λεπτό, διότι ξέρω ότι εδώ πέρα βλέπω μια αντίσταση στα 32 με συν πλην 10%. Ευαισθησία στα 52 dB με συν πλην πόσο φλες. 20. Πόσο λες, εσύ που τα φοράς, πόσο? 50. Πόσο λες? 5. Πόσο λες? Πάνω από 20-30. Με συν πλην 3 decibel. Σαν μέγιστη ισχύ λέει ότι είναι 30 mW, αλλά εγώ δεν τα πιστεύω αυτά. Βέβαια, λέει ότι το καλώδιο του είναι 2 μέτρα. Μιας και είπα καλώδιο, τι έγινε, Zero Ground? Το αποφασίσαμε να το ντύσουμε το καλώδιο. Δεν είναι υφασμάτινο. Προσέχτε, είναι ντυμένο. Από μέσα έχει ένα κόκκινο πλαστικό, όπως έχουν τα υπόλοιπα, αλλά είναι, πώς να το πω, διχτυωτό. Σαν καλσόν. Ναι, είναι, το έχουν περάσει διχτυωτό. Πάντως, καλύτερο από το... σε σύγκριση τώρα με τα εκεί πέρα, ναι. Απολήξεις 2, κλασικές για μικρόφωνο και ήχο, οπότε και μια σκέπα μικρόφωνο και ήχο θα επιστρέψω στο headset. Τα πήραμε εδώ, τα βλέπουμε, τα έχουμε. Βεβαίως. Τέλεια. Είναι χρυσές γιατί... Όχι, δεν είναι χρυσές. Όμως, μια σκέπα μικρόφωνο, το μικροφωνάκι. Τώρα, κατά πόσο είναι decent το μικροφωνάκι, εσύ θα μου πεις, δεν το έχεις χρησιμοποιήσει. Θεωρώ όμως ότι θα είναι ένα τυπικό μικρόφωνο headset. Volume έχει. Πολύ ωραία και στοχευμένη ερώτησή σου, Νίκο μου. Και επειδή τώρα έτσι το κοίταζα γύρω-γύρω για να δω το τι παίζει, έχει volume, έχει δηλαδή να ξομοιώσεις, έχει μια ροδελίτσα εδώ πίσω που μπορείς να παίξεις με τον ήχο στα αυτιά σου, οπότε δεν έχει κάποιο άλλο control, να το πω έτσι, πάνω στο καλώδιο, οπότε ουσιαστικά ο ήχος αυξομοιώνεται από εδώ. Επίσης εδώ πέρα συμπαθητικό, εντάξει, ναι, το μαξιλάρι δεν είναι ούτε πολύ παχύ, ούτε και ψεύτικο, ρε παιδί μου. Είναι ok, τόσο όσο. Και πλαστικά τα στηρίγματα. Θες να δώσεις μια διευκρίνηση κάτι για τα ακουστικά? Τα έχεις φορέσει και ξέρεις πάνω κάτω τι γίνεται. Δυνατά, χαμηλά. Ο ήχος πώς είναι, ρε παιδί μου? Είναι πολύ τίμιος. Δηλαδή, και εντάξει, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το μπάσο. Ωραία.
Οπότε... Άρα δίνουν λίγο. Δίνουν. Ωραία. Μας κάνει. Άμα δίνουν τον μπάσο, μας κάνει και σαν, σαν ακουστικό. Πάμε λίγο. Να πω κι εγώ κάτι που τα φόρεσα. Επειδή τα φόρεσες. Λοιπόν, δεν απομονώνει τόσο πολύ. Το είπαμε αυτό. Το είπες, ναι. Και κάτι που προσωπικά δεν μου άρεσε, τα θεωρώ πολύ πλαστικά. Πολύ πλαστικούρα. Ναι, είναι. Και πολύ είναι, ναι, πολύ έχει. Φαίνεται λίγο ευτελής η κατασκευή. Φαίνεται. Δεν έχει RGB. Τώρα το είδα. Ρε. Δεν ανάβει. Ρε ζήρο. Ρε ζήρο. Το budget πήγε για το καλώδιο. Πιστεύω ότι το δώσανε εκεί πέρα. Λένε, λοιπόν, κάθισαν στο τραπέζι και είπανε, μάγκες, ή θα βάλουμε ή θα ντύσουμε το καλώδιο για να είναι ωραίο, ή θα βάλουμε RGB το λογότυπο. Και θα βάλουμε το καλώδιο. Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Έχετε να προσθέσετε εσείς κάτι άλλο στα ακουστικά? Όχι. Μπορεί να αυτό δεν είναι αρνητικό, αλλά είναι πολύ budget. Πρόσεξε. Πολύ... Πρόσεξε όμως, επειδή είναι το θέμα ότι είναι πλαστικό, είναι και ελαφρύ. Ναι. Οπότε πάει να πει ότι δεν θα σε κουράσει όσο να το φοράς. Πάμε να βάλουμε λίγο τα RGB να παίξουμε μπαλίτσα, να δείξουμε και αυτά. Πάμε λίγο λοιπόν, φως. Πάμε να δούμε λίγο τα φώτα. Λοιπόν, τα βάλαμε στα USB τους. Έχουν ανάψει όλα τα φώτα. Και όπως βλέπετε υπάρχει αυτό το rainbow μοτίβο που ξεκινάει με το πράσινο, κίτρινο, μόβο κατάσταση και πηγαίνει. Και η χρήση τι γίνεται. Κάπου εδώ, που είναι, θα το βρω, εδώ. Έχουμε το κουμπάκι που ουσιαστικά ανοίγω-κλείνει. Ωραία. Και με το FN και το Page Up, Page Down μπορείς να ελαττώσεις τη φωτεινότητα ή να την αυξήσεις τη φωτεινότητα. Λοιπόν, όπως είπα, φωτίζει και στο πλάι, όπως ήταν, φωτίζει και το λογότυπο πάνω, φωτίζει κανονικότατα, φωτίζει και εδώ πάνω. Φωτίζουν όλα γενικά, μην αγχώνεστε. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Όντως έχει πολύ ωραίο και έχει ωραίο φως, έτσι. Είχαμε. Οπα. Subscribe. Ωραία. Το έχουμε. Το έχουμε. Το έχουμε. Και ουσιαστικά το μοναδικό πράγμα, εντάξει, είναι όπως είπαμε και το ποντίκι RGB, δεν έχει κάτι ιδιαίτερο, γύρω-γύρω, απλά και το λογότυπο και το μισό θεωρητικά γύρω-γύρω του ποντικιού κάνει ένα cycle στα χρώματα συνέχεια. Αυτό, δεν έχει κάτι άλλο. Αλλά έχει πάρα πολύ, όντως έχει πάρα πολύ ωραία. Είναι, πιο, είναι ζωντανά τα χρώματα, δεν είναι δηλαδή ψευτο RGB. Δεν έχω να προσθέσω εγώ κάτι άλλο. Έχετε να προσθέσετε, παιδιά, εσείς? Εσύ, όπως το είδες τώρα. Mm-hmm. Το προτείνει σε κάποιον. Λοιπόν, σαν Δημήτρης και σαν Hungry Chest Review Time, θα το προτείνω. Θα το προτείνω επειδή βρισκόμαστε σε gaming combo κατάσταση και είναι budget. Του τύπου δίνω ένα σαραντάρι και παίρνω πληκτρολόγιο, ποντίκι, mousepad και ακουστικά σε πολύ καλή τιμή. Οκ, okay. Μόνο γι' αυτό. Στο δίνω. Μόνο γι' αυτό και τίποτα άλλο. Και RGB και το ένα και το άλλο. Το ποντίκι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Το ποντίκι με εμάς πάρα πολύ. Οπότε από μένα είναι ναι. Λοιπόν, άλλο ένα review έφτασε στο τέλος του. Ελπίζω να σας άρεσε. Φυσικά δεν ξεχνάτε να κάνετε τι. Πάμε να τα αριθμίσουμε ένα-ένα. Like στο βίντεο, like στο βίντεο. Subscribe στο κανάλι, καμπανάκι για να μην χάνετε οποιοδήποτε βίντεο ή live stream βγαίνει και γίνεται στο κανάλι μας. Από κάτω στην περιγραφή όλα τα social media υπάρχουν. Facebook, Instagram, Twitter και ο Discord server, ο οποίος ανανεώθηκε και είναι. Και από εκεί και πέρα, ένα share να πάει παντού και να το δουν όλοι. Και όπως πάντα, επειδή είμαι ως γνωστόν επαγγελματίας fade outer.